πάλι καλημέρα. Νίκος Μπορνόης από την Capital Link. Έχω την πάρα πολύ μεγάλη χαρά να σας παρουσιάσω το επόμενο πάνελ στο συνέδριό μας σήμερα. Το πάνελ αυτό έχει ως θέμα καινοτομία και επιχειρηματικότητα, ο ρόλος και η σημασία και το μέλλον των ελληνικών startups και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα startup, ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι η ραχοκοκαλιά, θα έλεγα, της ελληνικής οικονομίας. Απλά θα κάνω ένα introduction του moderator, του κυρίου Αθανασόπουλου, ο οποίος είναι ο chairman του Envolve Entrepreneurship και είναι και ο εκπρόσωπος για την Ελλάδα for social responsibility του Libra Group. Ο Τζίμις είναι ένας πολύ καλός φίλος και τον ευχαριστούμε, όπως και το Libra Group, για τη συμμετοχή και την παράταση. Και πλέον περνάω το floor στον Τζίμι για να ξεκινήσει το πάνελ. Ευχαριστώ, Νικόλα μου. Ευχαριστώ την Capital Link. Ευχαριστώ τους διοργανωτές. Για 10 συνεπτά έτη έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά προβάλλοντας και προωθώντας τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες της κοινωνικής ευθύνης, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως λένε στην Ελλάδα. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να είμαστε μέρος αυτών των προσπαθειών τα τελευταία χρόνια, ίσως όλα από αυτά που δραστηριοποιείται η εταιρεία Capital Link. Ευχαριστούμε λοιπόν τους διοργανωτές και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως και εν θέρμους τον Υφυπουργό, το Δήμα, όλους τους συνομιλητές μου που δέχτηκαν την πρόσκλησή μας να είναι σε αυτό το πάνελ και να παραθέσουμε και να προωθήσουμε και να δείξουμε στον κόσμο τι ακριβώς κάνουμε και τι ακριβώς κάνει η κυβέρνηση, τι ακριβώς κάνει ο καθένας από τους παρευρισκόμενους, τους συμπανελίστες, τους συνομιλητές μας. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι εγώ είμαι εδώ φορώντας δύο καπέλα, το καπέλο του εκπροσώπου της κοινωνικής ευθύνης του Libra Group στην Ελλάδα και ως πρώην επικεφαλής παγκόσμιας κοινωνικής ευθύνης μπορώ να πω ανεπιφύλακτα ότι μια μικρή βοήθεια από οποιαδήποτε οντότητα, είτε ιδιωτική είτε εταιρική, πόσο μάλλον μια κρατική, μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά και να αλλάξει ζωές ανθρώπων. Εμείς σαν όμιλος και φορώντας το καπέλο του Libra Group, μπορώ να πω ότι τα 10 κοινωνικά προγράμματα που έχουμε εγκαθιδρύσει τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει τις ζωές πολλών ανθρώπων και φανταστείτε να μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό viral, όπως πηγαίνει ένα βίντεο, όπως πήγε το βίντεο του George Floyd από την Αμερική και πήγε viral, να κάναμε viral όλο το καλό που μπορεί να κάνει ο καθένας και η καθεμιά από εμάς. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, θα πω απλά ότι έχουμε 10 κοινωνικά προγράμματα και στη συγκεκριμένη περίοδο του COVID έδειξαν ότι μπορεί να γίνει αυτή η αλλαγή, μπορεί να γίνει ο καλύτερος ο κόσμος μας και ξεκινώντας από το Σελένη που ασχολείται με κλινικά θέματα αναπαραγωγής και μητρότητας. Είναι μια κλινική στη Νέα Υόρκη που έχει όμως δραστηριοποιηθεί σε πολλά μέρη του κόσμου. Έκανε τη διαφορά βοηθώντας πάρα πολλές οικογένειες, χιλιάδες οικογένειες συγκεκριμένα, και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτή την προσπάθεια. Άλλα προγράμματα είναι εκπαιδευτικά, είναι πρόγραμμα έμιστης πρακτικής άσκησης, το Libra Internship Program. Έχουμε το πρόγραμμα υποτροφιών με την ΑΣΟΕ που υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια και βοήθησε εκατοντάδες μαθητές, φοιτητές. Έχουμε το πρόγραμμα καθοδήγησης μαθητών γυμνασίου και λυκείου στην Αμερική από ευαίσθητες κοινωνικά και οικονομικά περιοχές. Έχουμε το Concordia, που να πούμε εδώ, το Concordia Summit, το οποίο είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από περίπου 2-3 χρόνια. Φέτος θα είναι και αυτό digital και προωθεί ουσιαστικά τις συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα πάρα πολλά χρόνια τώρα, με πολλούς ηγέτες κρατών, πάνω από 60-70 ηγέτες κρατών, ηγέτες εταιριών, ηγέτες θρησκευτικών οργανώσεων, ακαδημαϊκών. Είναι ένα αξιοσημείωτο forum, conference, συνέδριο που λαμβάνει χώρα στην Αμερική. Ωστόσο, φέτος θα είναι digital και έχουμε χιλιάδες συνέδρους κάθε χρόνο. Και να πω και για το Home Project, το οποίο είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση, μη κοινοσκοπική εταιρεία, από τις καλές που δεν έχουν καταχρηστεί δημόσιο χρήμα. Τα χρήματα που έχουν δαπανίσει είναι καθαρά από ιδιωτικές πρωτοβουλίες, από τα χρήματα που έχει χρηματοδοτήσει ο όμιλος Libra, το IKEA Foundation, το Ίδρυμα IKEA, και ένας άλλος δισεκατομμυρίουχος από τον Καναδά, ο κύριος Σαπίρο. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και βεβαίως
last but not least που λένε και στην Αμερική, το Envolve, για το οποίο δεν θα μιλήσω εγώ, που προεδρεύω, θα μιλήσει ο κύριος Αλέξανδρος Νούσιας, ο Αλέξανδρος, ο οποίος είναι δίπλα μου πάρα πολλά χρόνια και ουσιαστικά είναι το jetpack που μου έβαλε ο όμιλος και εκτοξεύτηκε το Envolve. Θα μιλήσω ο Αλέξανδρος γι' αυτά. Θέλω να περάσω στους συνομιλητές μου. Ο κύριος υφυπουργός Χρήστος Δήμας βγήκε με πάρα πολλούς ψήφους στην Κόρινθο, στον νομό Κορινθίας, νομίζω νούμερο ένα. Δεν θα μιλήσω όμως γι' αυτό και πόσο λαοφιλής είναι και πόσο αγαπητός είναι και στη δική μας την κοινότητα, αλλά θα μιλήσω με τη δουλειά του και για τη δουλειά του. Είχαμε μια συζήτηση προχθές με κάποιον κύριο που ασχολείται με τα κοινά, δημοσιογράφος συγκεκριμένα, και μου είπε ότι, ξέρετε, το Υπουργείο Οικονομικών είναι, κύριε Αθανασόπουλε, το Υπουργείο Οικονομικών είναι αυτό που έχει κάνει τις περισσότερες πρωτοβουλίες και είναι πάνω από 50 πρωτοβουλίες, 45 με 50. Και είχα αντίλογο σε αυτό, δεν είμαι αντίλογος γενικότερα, είχα αντίλογο και, γιατί ήξερα ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και συγκεκριμένα το κομμάτι της που δραστηριοποιείται ο κύριος και διαχειρίζεται ο κύριος Δήμας, ο Χρήστος ο Δήμας, έχει κάνει πάνω από 450 πρωτοβουλίες, έχει πάρει 450 πρωτοβουλίες. Αληθεύουν αυτά τα νούμερα, κύριε Δήμα? Καλησπέρα και από μένα. Δεν ξέρω αν είναι 450 πρωτοβουλίες, σίγουρα όμως είναι πολλές. Και ευχαριστώ κιόλας και το Capital Link Conference για την πρόσκληση. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ πέρα. Θα ήθελα όμως, μιας και είπατε για τις πρωτοβουλίες, να αναφέρω κάποιες πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει και θα ψηφιστούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, τις οποίες θεωρώ πολύ σημαντικές και είναι καλό να τις επικοινωνούμε και προς τα έξω. Όπως ξέρετε, από την πρώτη στιγμή ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, είχε βάλει ως στρατηγική προτεραιότητα την επένδυση της χώρας στην έρευνα και την καινοτομία. Και ένας λόγος για τον οποίο έγινε η μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας από τις δομές του Υπουργείου Παιδείας στις δομές του Υπουργείου Ανάπτυξης ήταν διότι ήθελε να συνδέσουμε πολύ πιο αποτελεσματικά ως χώρα την σημαντική έρευνα που παράγεται στη χώρα με την καινοτομία, με την επιχειρηματικότητα. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο τελείωσε η δημόσια διαβούλευση πριν από λίγες μέρες και θα ψηφιστεί καλώς αυτών των πραγμάτων από το Ελληνικό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο, έχουμε κάποιες σημαντικές πρωτοβουλίες για τον κόσμο της έρευνας και για την επιχειρηματικότητα. Η πρώτη έχει να κάνει με τα κίνητρα τα οποία θέλουμε να δώσουμε στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να επενδύσουν ακόμα περισσότερα κεφάλαια στην έρευνα και την ανάπτυξη. Να σας πω ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες που βάσει του ΑΕΠ της ξοδεύει χαμηλό ποσοστό για επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη. Οι δαπάνες που γίνονται στο R&D είναι πολύ χαμηλές. Το 2017 ήταν στο 1,17%, όταν ο στόχος για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το 2%. Ή στο Ισραήλ υπερβαίνει το 5%. Επειδή είμαστε σε δύσκολη περίοδο όσον αφορά τα δημοσιονομικά, δεν είναι η μόνη λύση το να αυξήσουμε τις κρατικές δαπάνες στην έρευνα και την ανάπτυξη, αλλά θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να κινητοποιήσουμε πολύ περισσότερο τον ιδιωτικό τομέα να επενδύσει στην έρευνα και την ανάπτυξη. Γι' αυτό κιόλας υπερτριπλασιάζουμε από το 30% που βρίσκεται, το πάμε στο 100% της υπερεκπτώσης δαπανών για τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην έρευνα και την ανάπτυξη. Αυτό είναι μια πρωτοβουλία που, σύμφωνα με τη μελέτη επιπτώσεων που έχουμε κάνει, θεωρούμε ότι τα 2 με 3 χρόνια που θα ακολουθήσουν θα βοηθήσει να αυξηθούν οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης στη χώρα κατά 300 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Αντιλαμβάνεστε ότι όχι μόνο θα βοηθήσει στο να φτάσουμε το στόχο του 2% του ΑΕΠ, αλλά το κυριότερο είναι όταν έχεις τόσο σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό εντός της χώρας αλλά και εκτός της χώρας να δημιουργηθούν νέες και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τους επιστήμονές μας. Άρα να μην φτιάχνουμε γιατρούς, βιολόγους, μηχανικούς, ερευνητές σε όλα τα αντικείμενα και να τους στέλνουμε στο εξωτερικό που εκεί πέρα θα παράγουν και θα προσθέτουν στην αξία των χωρών στους οποίους βρίσκονται,
αλλά πρώτον να τους κρατήσουμε εδώ πέρα και δεύτερον να αρχίσουμε σιγά σιγά να επαναπροσελκύουμε ένα κομμάτι του επιστημονικού μας δυναμικού πίσω στη χώρα. Η δεύτερη πρωτοβουλία έχει να κάνει με το Elevate Greece. Και το Elevate Greece είναι το Εθνικό Μητρό Νεοφυών Επιχειρήσεων. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει μια ολοκληρωμένη στρατηγική της πολιτείας όσον αφορά τις νεοφυείς επιχειρήσεις και το οικοσύστημα το οποίο τους περιβάλλει. Μέχρι πρώτον δεν γνωρίζαμε πόσες νεοφυείς επιχειρήσεις είναι, σε ποιους κλάδους βρίσκονται, πόσους ανθρώπους απασχολούν, τι τζίρους κάνουν. Δεν είχαμε κανένα επίσημο στοιχείο. Δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Είδαμε, μελετήσαμε βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών, τις οποίες τις προσαρμόζουμε στην περίπτωση Ελλάδας. Και επιτρέψτε μου εδώ πέρα να σημειώσω ότι και η Envolve έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην ιδέα για να δημιουργηθεί το Μητρό Νεοφυείων Επιχειρήσεων, αλλά και για να υλοποιηθεί ως ιδέα, και αυτό είναι κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω την Envolve. Από εκεί και έπειτα, το Μητρό Νεοφυείων Επιχειρήσεων θα εξελιχθεί σε μία πύλη εισόδου όλου του οικοσυστήματος της χώρας. Άρα θα συμπεριλαμβάνει μέσα και τους επιταχυντές και τα venture capital funds και τις θερμοκηπίδες, προσπαθώντας να δημιουργήσει το σύνολο του οικοσυστήματος με μια εξωστρεφή εικόνα προς τα έξω. Άρα θα μπορεί κάποιος υποψήφιος δυνητικός επενδυτής να βλέπει τι συμβαίνει στο ελληνικό οικοσύστημα. Αντιστοίχως, τα μέλη του Εθνικού Μητρώου Νεοφυείων Επιχειρήσεων θα μπορούν να απολαμβάνουν κάποια ευεργετήματα τα οποία είτε θα νομοθετεί η πολιτεία, μπορεί να είναι παραδείγματος χάρη να έχει να κάνει με τις ασφαλιστικές εισφορές ή να έχει να κάνει με την φορολογική πολιτική ή ακόμα και ευεργετήματα από τον ιδιωτικό τομέα, κάποια mentorships, διδασκαλίες, συνεργασίες, ακόμα και χρηματικά βραβεία για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που θα έχουν τους καλύτερους δείκτες σε συγκεκριμένους τομείς. Η τρίτη πρωτοβουλία έχει να κάνει με την θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τους επενδυτικούς αγγέλους. Είναι κάτι το οποίο δεν είχαμε στην χώρα και επιτρέψτε μου να πω ότι το να δώσεις φορολογικά κίνητρα σε φυσικά πρόσωπα τα οποία επενδύουν στην ευθύνη επιχειρήση είναι κάτι το οποίο πολλές χώρες το κάνουν για δεκαετίες τώρα. Στην Ελλάδα δεν το είχαμε καταφέρει. Είναι η πρώτη φορά, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό βήμα. Τέλος, κλείνοντας, εκτός από αυτά προχωράμε και σε μια φυσική έδρα της καινοτομίας, δημιουργώντας την πολιτεία καινοτομίας στις παλιές εγκαταστάσεις του Χροπή. Αυτή είναι μια από τις πιο εμβληματικές δράσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Θα γίνει η φυσική έδρα της καινοτομίας όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε για την Ανατολική Ευρώπη. Και να πω πολύ σύντομα ότι η πολιτεία καινοτομίας είναι ένας φυσικός χώρος στον οποίο επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις θα έχουν ένα τμήμα του R&D τους, του τμήματος δηλαδή έρευνας και ανάπτυξης. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις επίσης θα συστεγάζονται εκεί πέρα και οι spin-off, οι τεχνοβλαστοί των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων, όπου θα δημιουργούν συνέργειες, ανταλλάζοντας απόψεις, τεχνογνωσία, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουν προϊόντα και υπηρεσίες που θα έχουν αντίκτυπο στην οικονομία. Επειδή όμως ήδη μακρηγορώ, θα σταματήσω εδώ πέρα, λέγοντας αυτές τις τέσσερις βασικές πρωτοβουλίες που έχουμε λάβει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Υπουργέ. Να πω ότι θα ταράξει τα νερά το Innovation District, θα ταράξει πραγματικά νερά και ακούγεται θετικά. Ωστόσο, προστιθέμενη αξία προσδίδει στο οικοσύστημα και η χαρτογράφησή του. Έτσι, αυτό που ήδη είναι η πρώτη φορά. Εμείς έχουμε δει σαν Envolve Greece και σαν όμιλο, σαν Libra Group, έχουμε δει αρκετές κυβερνήσεις και αρκετές διακυβερνήσεις της χώρας. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτό. Αναμένουμε βεβαίως και τα ευεργετήματα, γιατί τα αναμένουν και πάρα πολλοί κόσμος μέσα στο οικοσύστημα και όχι μόνο. Φορολογικά κίνητρα, απίστευτα, και η στήριξη και η υποβοήθηση των business angels. Πάρα πολύ χρήσιμα και είπατε μόνο 4 από τις 400 τόσες πρωτοβουλίες του Υπουργείου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να μιλήσω για τον κύριο Βρανάκη, τον Steve, το φίλο, το φίλτα, το Steve Βρανάκη. Ο Steve
Καταρχήν τον ευχαριστώ που είναι εδώ μαζί μας, ξέροντας πόσα projects δουλεύει ταυτόχρονα. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά. Και να πω και τι να πρωτοπώ για τον Steve. Ο Steve είναι πολύ βραβευμένος. Δηλαδή, χρειάζεται όλος ο χρόνος του πάνελ μας, της συζήτησής μας, για να πούμε μόνο τα βραβεία του. Έχει δουλέψει για την Apple, έχει δουλέψει για την Amazon, έχει δουλέψει για την NASA, το Space Lab συγκεκριμένα. Έχει δουλέψει για τα Ηνωμένα Έθνη, για την UNICEF, για την Google, που ήταν τόσα χρόνια σαν Chief Creative Officer, νούμερο ένα στη δημιουργία. Είναι ένα από τα λιγοστά μυαλά παγκοσμίως, globally, με αυτό το δημιουργικό μυαλό. Και τα παράτησε όλα να έρθει στην Ελλάδα. Τυχαίνει να τα παρατήσω και εγώ, δεν τα παράτησα όλα, εγώ είμαι στον ίδιο όμιλο, όπως ό,τι έκανα κάνω και εγώ, και να έρθουμε ταυτόχρονα στην Ελλάδα, γιατί πραγματικά πιστεύουμε σε αυτή την κυβέρνηση, πιστεύουμε σε αυτή την εποχή, την καινούργια, αλλά ο Steve πραγματικά είναι αξιοσημείωτη η παρέμβασή του και σεμνά και ταπεινά. Εγώ θα σας πω μόνο δύο από τις δουλειές του που έχει κάνει τους τελευταίους μήνες, και η μία έγινε μέσα σε μερικές ώρες ίσως, το Greece from Home, που έγινε μέσα από το γραφείο του κήπου του, στον κήπο του, και είναι μια εξαιρετική δουλειά που προώθησε την Ελλάδα παγκοσμίως. Να πω εδώ, Steve, ότι the nation is proud of you, το έθνος είναι περήφανο για σένα και τη δουλειά σου, και ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν οι πόροι, και ξέρουμε ότι ό,τι κάνεις είναι μέσα από το μυαλό και τα μυαλά της εξαιρετικής ομάδας σου και άκρως διαφοροποιημένης, highly diversified ομάδας που έχεις. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε και θέλουμε να σου πούμε γιατί, Steve, ήρθες στην Ελλάδα και τι βλέπεις εσύ στην Ελλάδα. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω επειδή η Ελλάδα ήταν το μαύρο πρόβατο. Είχα την ατυχία να πηγαίνω στο εξωτερικό, στη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα, και να μου λένε, να με ρωτούν οι πιο καλοπροαίρετοι, ισχύει αυτό και αυτό και αυτό για την Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια, μιλάω για τις κρίσεις. Ισχύει αυτό, ότι έγινε αυτό στην Ελλάδα. Ισχύει ότι δεν δουλεύετε. Ισχύει ότι δεν έχετε ανθρώπους ικανούς. Και ντρεπόμουν να πω ότι δεν ισχύει. Και ντρεπόμουν να πω ότι είμαι Έλληνας. Εγώ βεβαίως ποτέ δεν έκρυψα ότι είμαι Έλληνας. Πάντα μπροστά έλεγα ότι είμαι Έλληνας, γιατί είμαι περήφανος. Απλά ντρεπόμουν που μου έλεγαν αυτά τα πράγματα. Πώς κατάφερε, και αυτή η ερώτηση πάει και στον κύριο Δήμα, πώς κατάφερε η Ελλάδα μέσα σε λίγους μήνες από μαύρο πρόβατο της δημοσιότητας να γίνει πρωτοπόρος και pioneer σε αυτά που έκανε? Πήρε τις σωστές αποφάσεις στη σωστή στιγμή? Ξαφνικά εμφανίστηκαν μυαλά? Ξαφνικά ήρθε η βοήθεια από το εξωτερικό? Τι έχεις να πεις, Steve, για όλα αυτά? Πρώτα, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα λόγια που είπες τώρα. Εγώ θα τα πω στα αγγλικά, γιατί είναι πιο εύκολα για μένα. But I think, thank you for having me as well, Capital Link. Everything changes overnight, okay? A country is only as good as its people. And we have the human capital, and we have the leadership, which is exactly what I bought into. You heard Deputy Minister Dimas talk about the actual actions they are taking, physical, executional actions that they're taking to turbocharge the startup ecosystem, okay? These are the things that need to happen. I think for a long time, and again, I'm not speaking politically, I'm not political at all, but what I saw was a moment in time, just as we were coming out of the economic 10-year crisis, I saw this moment in time. This moment in time where the right people came together under the right leadership of our prime minister, and it's so action orientated. I did almost 10 years at Google, where every single thing we did, we were held accountable for. We had KPIs, we had OKRs, we had quarterly performance and calibration reviews. And I see a lot of these methods in this current leadership. And I think when you have people who have that shared vision of what this great place could be again, and people align behind that vision, we can do incredible things. And as this horrible pandemic was wreaking havoc and continues to do so across the bulk of the world, our leadership team
Our Prime Minister took the right actions. He listened to the right people, Mr. Chodras and the Health Minister. They did the right thing at the right time. And even on the back of that, you had Greek society unite, okay, behind these instructions. And that's why we are where we are right now. It was the combination of the two. And what's phenomenal about it is you have, I think you were showing some of these headlines, you have every major publication, credible publication in the world talking about, you know, there's one that I quote a lot, I think it was Bloomberg or Inc. that said exactly what you said about being the black sheep. It said the problem child, what was historically the problem child of Europe, can now hold its head high. And I think when people from these types of organizations and publications, along with Yuval Noah Harari, you know, one of the most intelligent men on the planet, are talking about the thought leadership coming out of this country, that boost of confidence is immeasurable in terms of what it's doing to the morale of the local population and what it's doing to people who felt the way you felt historically. And if that's the thing that can make people choose to come back here the way I did and choose to start a company, become an entrepreneur and tap into some of this infrastructure that the ministry is putting together, that's an incredible thing to be happening right now. Thank you so much, Steve. Είμαστε περήφανοι που είσαι στην Ελλάδα. Είμαστε περήφανοι που έχεις αφήσει το glory, όλες τις περγαμηνές σου στο side, στην άκρη, για να βοηθήσεις το έθνος μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και η βοήθεια γενικά που προσφέρεις γράφει και αφήνει ιστορία και αποτυπώνεται πλέον στο DNA από εδώ και μπρος. Και speaking about support, the support you're providing Greece with, Steve, let's go to Alex Nousias. Αλέξανδρε, θες το κάνουμε in Greek or in English? Ελληνικά, που μας ακούτε. Ελληνικά. Αλέξανδρε, να μείνουμε στην λέξη σημασία, λέξη, ο τίτλος έχει, λέει, καινοτομία και επιχειρηματικότητα, ο ρόλος, η σημασία και το μέλλον των ελληνικών startups και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην οικονομία, κοινωνία μετά, και κοινωνία μετά την κρίση. Να μείνουμε στη λέξη σημασία. Ναι, ευχαριστώ, Τζίμι, καταρχάς, ευχαριστώ και το Capital Link και εγώ με τη σειρά μου για την ευγενική του φιλοξενία και το βήμα που μας δίνει σήμερα. Να μιλήσουμε για τα startups, στα οποία βλέπουμε ήδη και από το σημερινό πάνελ το πόση διάθεση υπάρχει να ενισχυθούν. Ερχόμενοι τώρα στην σημασία των ίδιων των startups, στην κοινωνία, στην οικονομία, μια λέξη που θα μπορούσε να κλειδώσει και να κουμπώσει πολύ ωραία είναι η λέξη εξέλιξη. Τα startups βοηθούν λοιπόν στην εξέλιξη και της οικονομίας και της κοινωνίας, κάνοντας την αφενός την οικονομία πιο ανταγωνιστική διαρκώς. Και όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε στηρίξει τόσες επιχειρήσεις και εμείς, έχουμε δει ότι όταν φέρνουμε μια startup σε επαφή με μια πιο παραδοσιακή, αν θέλετε, έτσι, επιχείρηση, δεν κερδίζει μόνο η startup από τη σχέση αυτή, αλλά πολλές φορές κερδίζει πολύ περισσότερα η παραδοσιακή επιχείρηση, η οποία βλέπει με μια πιο φρέσκια ματιά τα πράγματα. Επομένως, νομίζω ότι η εξέλιξη είναι αυτή, το νούμερο ένα όφελος που έρχεται από τον χώρο αυτό και την κοινότητα αυτή. Υπάρχει δυνατότητα προφανώς με successful, με επιτυχημένες startups να πρωταγωνιστήσουμε διεθνώς και όπως κουμπώνει καλά και με το τι γινόταν τα προηγούμενα ίσως 10 χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, να βγάλουμε ένα άλλο πρόσωπο. Είναι η ευκαιρία μας αυτή. Τα startups, τα ελληνικά, μπορεί να μην έχουμε κάποιο unicorn ακόμα, όπως λέμε, εταιρείες που ξεπερνάνε σε 1 δισεκατομμύριο η αποτίμησή τους. Ωστόσο, οδεύουμε προς αυτό το milestone, ας πούμε. Και έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια με το ελληνικό βραβείο επιχειρηματικότητας όπως ξεκίνησε, την υποστήριξη προφανώς του Libra Group. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα, Τζίμι, ήσουν εδώ από την ημέρα μηδέν και το αίσθησες. Έχουμε δει τι αξία και τι ανθρώπινο κεφάλαιο υπάρχει στη χώρα. Και ενδεχομένως, αν δεν μπορούμε να είμαστε Γαλλία, να είμαστε Γερμανία, να έχουμε βαριά βιομηχανία, σίγουρα θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση στα μυαλά, στην έρευνα, όπου βλέπουμε ακούμε και καινούργια κίνητρα που έρχονται και πάλι,
ούτως ώστε να είναι πιο φωτεινή η μέρα και να καταλάβει όλο και περισσότερος κόσμος πόσο μπορεί να βοηθηθεί από την κοινότητα αυτή. Ευχαριστώ, Αλέξανδρε, και ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Να πάμε πάλι στον Υφυπουργό, τον κύριο Δήμα, και να τον ρωτήσουμε ότι πέραν της αυτής της μοναδικής αυτοπεποίθησης που εκπέμπεται από τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες αυτής της κυβέρνησης, αυτοπεποίθησης που και στην κυβέρνηση, εμπιστοσύνης στα στελέχη της, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα για δύο τομείς που είναι κοντά εμέσως ή αμέσως στην καρδιά πολλών Ελλήνων και ξέρω από πρώτο χέρι ότι είναι και πολύ κοντά, near and dear, Steve's heart, στην καρδιά του Steve. Είναι το κομμάτι του clean tech και τον agribusiness. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι δύο τομείς που η Ελλάδα μπορεί να διαπρέψει για πολλούς λόγους. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό εσείς, σαν Υφυπουργός Ανάπτυξης στο κομμάτι της έρευνας και καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας? Επιτρέψτε μου ένα πολύ σύντομο σχόλιο και θέλω να το πω και στα αγγλικά, ότι the fact that the Greek government was able to attract people with the creativity and the caliber of Steve Vranakis gives to the Greek government reliability outside the country. So it's extremely important that we have attracted as a government people like Steve, who can help us and is already helping us in such a huge reformist process that we're in the last year. Να απαντήσω τώρα στο ερώτημά σας, κύριε Αθανασόπουλε. Από τα χρήματα του ορίζοντα, του καινούργιου ορίζοντα Ευρώπη, έχουμε πάρει μία απόφαση σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ευθύνη το κομμάτι της έρευνας και της καινοτομίας, το 30% των χρημάτων να πάνε σε δράσεις έρευνας και καινοτομίας που έχουν να κάνουν με την κυκλική οικονομία και με έξυπνες λύσεις για την κλιματική αλλαγή. Εγώ είμαι από αυτούς που το λέω από την πρώτη στιγμή που πολιτεύτηκα ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ πέρα για τα καλά και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με κάθε τρόπο. Και η επιστήμη είναι αυτή που σε πολύ μεγάλο βαθμό θα δώσει ουσιαστικές λύσεις για την καταπολέμηση. Άρα το clean tech είναι από τους τομείς στους οποίους πρέπει να δώσουμε έμφαση όχι μόνο στην χώρα, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά όταν υπάρχουν τόσο φιλόδοξοι στόχοι στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε ακόμα πιο μπροστά από αυτούς τους στόχους. Στο γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει εδώ και 8 μήνες ότι ο στόχος της χώρας είναι η πλήρης απολιγνητοποίηση μέχρι το 2028, αντιλαμβάνεστε την σημασία που δίνουμε στο κομμάτι του clean tech. Άρα δεν νομίζω ότι πρέπει να πω κάτι παραπάνω, όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το έχει βάλει ως πρώτη προτεραιότητα. Στο ζήτημα του πρωτογενή τομέα, εγώ εκλέγομαι, όπως είπατε, στο νομό Κορινθίας. Είναι κατεξοχήν αγροτικός νομός. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής επικράτειας, τόσο όσον αφορά τις εκτάσεις, όσο και το ποσοστό του πληθυσμού, ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα. Και εγώ θα σας τα συνδέσω με την κλιματική κρίση. Ειδικά χτες είχαμε σε πολλά σημεία της χώρας μια πολύ μεγάλη καταιγίδα, ακόμα και χαλαζόπτωση, που το να έχεις τον Ιούνιο μήνα χαλαζόπτωση και να το έχεις τρώσει με πάγο είναι ένα φαινόμενο της κλιματικής κρίσης και αυτά θα έρχονται με μεγαλύτερη ένταση και σε μεγαλύτερη έκταση. Σαφέστατα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την επιστήμη και την τεχνολογία στον πρωτογενή τομέα. Υπάρχουν χώρες, ενδεικτικά αναφέρω το Ισραήλ, το οποίο επισκεφθήκαμε με τον Πρωθυπουργό το τελευταίο χρονικό διάστημα, το οποίο κάνει πολύ καλύτερη χρήση της τεχνολογίας, άρα σε μικρότερη και τις διαθέσιμες γνώσεις, σε πολύ μικρότερη έκταση, καταφέρουν να έχουν
πολύ μεγαλύτερη ποσότητα ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. Και μια χώρα η οποία φημίζεται, δηλαδή το brand της, και συγγνώμη που χρησιμοποιώ ξένη λέξη, στα αγροτικά προϊόντα, στα λαχανικά, στα φρούτα, στο κρασί, στο λάδι, είναι παγκοσμίου επίπεδου, θα έπρεπε να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην ευφυή γεωργία. Είμαι σίγουρος ότι ένα σημαντικό κομμάτι των χρημάτων που έχουμε εξασφαλίσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του κορονοϊού θα δοθούν και εκεί πέρα. Κλείνοντας να σας πω ότι πολλά από τα ερευνητικά project τα οποία έχουμε προχωρήσει έχουν να κάνουν και με τον πρωτογενή τομέα, έχουμε να κάνουν και με την καθαρή ενέργεια. Αν έπρεπε να προσθέσω έναν τρίτο τομέα στον οποίο θα έδινα εξαιρετικά μεγάλη σημασία και διαθέτουμε και το ανθρώπινο δυναμικό για να το υλοποιήσει, θα ήταν η εξατομικευμένη ιατρική ακριβίας. Για μένα αυτοί είναι τρεις εξαιρετικά σημαντικοί τομείς στους οποίους η Ελλάδα πρέπει να επενδύσει ακόμα πιο πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υφυπουργέ. Να πω εδώ, μιας που αναφέρεται το Ισραήλ, ότι η στρεματιάτικη, όπως θα λέγει ένας αγρότης, απόδοση, γιατί έχω και πολλούς φίλους αγρότες, είμαι και εγώ, η καταγωγή μου, μπορεί να έχω γεννηθεί στην Αμερική, αλλά η καταγωγή μου είναι από τη Μεσσηνία, και είμαι σίγουρος ότι καμιά δεκαριά γεωπόνη και μόνο θα μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Η στρεματιάτικη απόδοση στην Ελλάδα κατά μέσο όρο είναι 192 ευρώ, όταν στο Ισραήλ, στο πουθενά δηλαδή, στην έρημο, την οποία έχουν κάνει σαν μικρή όαση, τα έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια πολλές φορές στο Ισραήλ, είναι περίπου 250 ευρώ το στρέμμα, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και την ευφυή, πώς λένε, το agribusiness. Λοιπόν, ευφυή γεωργία. Ευφυή γεωργία. Ευχαριστώ. Θα συνηθίσω. Πού θα πάει? Δεν έχω κλείσει χρόνο ακόμα στην Ελλάδα. Steve, our chairman, the chairman of the group I work for, and the CEO, Mr. George Logothetis, uses a quote, a very interesting one. Just trying to quote him, I will say that it's amazing to be able to make something out of nothing. So scarcity into something. How did you do that? How did you manage to cope amidst a crisis period to really be creative and demonstrate this creativity supporting Greece? I think scarcity is a really interesting thing because on the opposite side, complacency and routine kill creativity. So if you see what's happened in the last few months from the Ministry of Digital Transformation and across all the ministries, you're seeing people who have been put in a position, whether it's through the pandemic, whether it's trying to deal with the adverse, you know, the countering the adverse effects of the economic crisis, and they're trying to fight against that. And it's leading to ingenuity, it's leading to innovation, and it's allowing for people to execute things very quickly. And I think that's what's interesting. I'm not reading my email, I'm looking at the questions, and a question just came in about the startup community and the market being relatively small in Greece. I think the deputy minister could go into more detail on that, but I think, again, we mustn't look at just the immediate local and domestic market. There are companies like Microsoft, who have committed to building a research and development center with the talent that they're tapping into in the local market, the infrastructure, the rebates, the facilities, and you can bet that technology and that intellectual property will scale globally. So I think we must be thinking about these bigger opportunities. And I only wanted to say very quickly another thing on the clean tech, because I'm a massive proponent, but I can only assume everybody watching is a massive proponent of all things sustainability, okay? We live in a country and we are part of a culture that is inextricably linked to the environment, from the food that we eat, that we grow on the land, to the people who come and visit us every year, even though this year will be difficult. And I think, you know, we are facing an existential threat.
We have an opportunity to tap into our talent and the technology that we're developing to counter the effects of the climate crisis. I think everything we should be doing should be focusing on solving real-world global challenges. With no disrespect to the scooter rental apps and the ride sharing and whatever, we have some. I'm not sure how many more we need. I think we could be doing things across all aspects of environment with our minds, because that is the one of the most important things, in my opinion. Thank you, Steve. Well said. We as a group have seen this niche, this gap, and entered the energy business, the renewable application energy systems, like 10, 12 years ago. And speaking of entrepreneurship, let me please read a question we just received. Hello, thanks for the great info. I'm an entrepreneurship speaker, coach, mentor based in the US. I would love to bring my know-how to Greece and support the ecosystem. What would be some next steps? I would clearly say and directly say, reach out to Mr. Nousias. He and his organization have been a catalyst for entrepreneurship in Greece. So he can guide you and share his view on how you can proceed. The next question. Can I add something on that, please? Absolutely, and absolutely. Also, there will be within the next month a formal way where anyone can actually help with their expertise or with even funding to help the Greek ecosystem. If they join Elevate Greece, the starting point of the Greek ecosystem, which will be on air within July, there will be ways to guide them through and tell them how exactly they can reach us in order to participate in Elevate Greece and therefore help the Greek ecosystem. Thank you so much, Mr. Dimas. Then, and by all means, please feel free for the audience, please feel free to ask us any question you might have. And the questions are pouring here. We have the Greek market is a relatively small and narrow in terms of activities market. How do the startups based in Greece are coping with this? Alexandre, would you like to answer this one? Yeah, actually the market might be small, but for startups, it could be a great test market before they go global. In our paradigm, in our case, as Envolve Entrepreneurship, we've seen since 2012, 27 winners of our annual competition, because we have also educational and resources provided to all startups, but under awards, we have seen 27 winners attracting over 100 million euros investments and having an evaluation that exceeds, as we speak, 300 million euros. And these are just the financial part of it. We have seen over 1,800 new jobs being created, and this is the most important part of it. And what really makes us happy is every time we see one brain staying in the country or returning to the country and making our teams, our startup teams, even stronger. And also we're very happy seeing in our case again, and hopefully soon will be more generic and as an approach, more women in startup teams, and not just five economists or five engineers. Because diversity brings success, and we are very happy to see it, because it's not a matter of equality, it's a matter of capability. And we've seen many, many cases where women are doing better than men. So we encourage all our affiliated startups to be more open and bring in people with different backgrounds so as to have better chances of success. Jim, you're muted. Mute.
Sorry for that. One more question for Mr. Kypreos, Emmanuel Kypreos. Thank you to all panelists for an excellent panel. I was wondering if you have any thoughts on how we can attract sustainable foreign investment, in effect enjoying the same support from technology giants that Ireland enjoys in Europe. Steve, and most likely Mr. Dimas. I'll try to be quite quick because I know that we have to wrap up. You can only attract investors when there are true business opportunities. I would start saying that in the last period, Greece is transforming. So we're trying to make the country much more competitive, much more business friendly, in order to attract investment from all over the world. However, where I would stress is the fact that Greece has an amazing human capital. So we've got excellent engineers, we've got excellent scientists in all fields, which we have not used to the extent that we can. What I would suggest is that you follow Greece in the next coming months. And I'm sure that in many sectors, you will see that there are true opportunities. We don't want Greek Americans to invest in the country for sentimental reasons only. We want them to invest because there are true opportunities within the country at the moment. Well said, Mr. Dimas. No free handouts here. And that's how the Greek culture and Greek pride proceeded as well. Steve, I think I have a good one, a good question for you. The diaspora question? Yeah, you can go ahead and answer that one, but there's one. Okay, that, go ahead. And of course, you can give your notes and your view on the diaspora question. So hello to all of you. Wonderful thought leadership conversation. How do you believe we can tackle the gender gap, especially in clean tech and agribusiness, which we already covered, sectors in Greece? We are ranked last at the EU index. Based on the United Nations Sustainable Development Goals, women have great potential to drive important change in societies through these two sectors. Thank you, Elpida. I mean, so this is, I think it's a fantastic question. And this is gonna be a very difficult thing I'm gonna say, and I said it to you yesterday, Jimmy. While I was at Google, I would not have been able to join a panel like this if it was all men. And I think we absolutely have to make more of an effort to tap into that talent that exists everywhere that is not male. And we have to stop defaulting to what's readily available or what we know, and we need to look around, we need to identify these opportunities. It is not good enough. And again, this isn't me talking about this panel specifically, it is a thought on society as a general. In general, we have to realize, identify, engage, and put inclusivity at the heart of everything we do. And I know this country, under the leadership of our Prime Minister, is absolutely doing that. We're hosting a LGBTQ human rights forum on Thursday. We are doing these things, but we all must make this effort, including, you know, starting right now. And the second point around the diaspora is, I want to make it really clear, and thank you all for the kind words. You do not need to leave and come here and relocate and leave everything to come here. And like the deputy minister was saying, you need to come here because it's the right thing, and you are going to find the support that you need to flourish. The leadership here is trying to create an environment for people to thrive. And if you can find that here, you should come here. If you have something good going on, by all means, you should be able to contribute to the success of our country. You know, there are something like 11 million Greeks in Greece, and I think there's something like 7 to 8 million outside of Greece. That is almost as many outside who will be integral to the success, the recovery, and the rebuilding of this country. So we absolutely all have a role to play. And I think the diaspora, one of which I am, is integral to making this thing happen.